Και αφού παρακολουθήσαμε την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συνδεθούμε με το Στρασβούργο και με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Χρυσόγονο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις απόψεις του για όσα συζητούνται στην Ολομέλεια, αλλά και για όσα διαδραματίζονται στην Ελλάδα. Κύριε Χρυσόγονε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με πολλά και σημαντικά θέματα άνοιξε η σύνοδος, τη σύνοδό της η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ξεκινήσουμε με το θέμα της τρομοκρατίας όμως. Θεωρείτε ότι με την ενίσχυση της συνεργασίας και με την εντατικοποίηση στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, η Ευρώπη οχυρώνεται αποτελεσματικά ενάντια στην τρομοκρατία? Αυτό μπορεί να βοηθήσει, αλλά κατά βάση εκείνο που απαιτείται είναι να υπάρξει ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Αυτό θα αφοπλίσει ιδεολογικά και πολιτικά τους τρομοκράτες. Και ξέρετε, η ιδεολογική και η πολιτική αντιπαράθεση είναι πάντοτε σημαντικότερη, γιατί διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Αν χάσεις τη μάχη αυτή, μετά όσα μέτρα ασφαλείας και να πάρεις, δεν μπορείς να είσαι απολύτως ασφαλής. Εδώ είναι φανερό ότι η Ευρώπη έχει αποτύχει στο να συμβάλλει στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, mm-hmm. και ότι η φωτιά που κατακαίει τη γειτονική μας περιοχή έρχεται και προς τα εμάς. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε αυτό το τομέα. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια πιο ρεαλιστική πολιτική, ναι. και πρέπει κυρίως να υπάρξει μια πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Πρέπει να υπάρξει μια κοινή απάντηση, πρέπει να ξεριζωθεί οπωσδήποτε το Ισλαμικό κράτος, που είναι ένα καρκίνο μας στην περιοχή, αλλά να ξεριζωθεί όχι με ξένες επεμβάσεις τύπου Ιράκ ή Αφγανιστάν, ναι. αλλά από τη Συριακή κοινωνία ή έστω με τη βοήθεια άλλων μουσουλμανικών χωρών, κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί η εικόνα μιας σύγκρουσης των πολιτισμών που θα επιδίνουν το πρόβλημα αντί να το βελτιώσει. Συνεπώς, η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην παύση των εχθροπραξιών στη Συρία. Αυτό μας λέτε. Αυτό θεωρώ πως είναι μακροπρόθεσμα η απάντηση, ναι. Mm-hmm. Τώρα, θα σας ζητούσα να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Θα σας ζητούσα να μας εξηγήσετε τα κενά ή τις αποτυχίες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που ήδη η Κομισιόν εξετάζει αναθεωρήσεις του. Το σύστημα ασύλου έχει τεράστια κενά, υπό mm-hmm. την έννοια ότι υποχρεώνει τους ανθρώπους οι οποίοι την χάνουν προστασίας, την χάνουν ασύλου, να παραμένουν επί 5 χρόνια στο ναι. κράτος πρώτης υποδοχής, με βάση τον κανονισμό Δουβλίνου. Αυτό είναι απαράδεκτο, διότι όπως καταλαβαίνετε, εγκλωβίζονται σε μια χώρα στην οποία δεν ήθελαν να βρεθούν και η χώρα αυτή είναι η χώρα πρώτης υποδοχής, δηλαδή η Ελλάδα ή λιγότερο η Ιταλία. Ενώ στην πραγματικότητα ο προορισμός τους είναι η Γερμανία ή η Σουηδία. Εκεί δηλαδή όπου μπορούν να βρουν δουλειές. Συνεπώς, πρέπει να σταματήσει αυτή η υποκρισία, πρέπει να υπάρξει πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών. Με ένα σύστημα ποσοστώσεων, το οποίο θα επιτρέψει την ισοκατανομή, θα λέγαμε, του βάρους, mm-hmm. Και το οποίο θα είναι ρεαλιστικό και σε σχέση με χώρες όπως η Ελλάδα, που ήδη υποφέρει οικονομικά και δεν μπορεί να σηκώσει άλλο βάρος επιπρόσθετο πέραν αυτού της δημοσιονομικής προσαρμογής. Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα της μετανάστευσης. Πριν από αυτό όμως να σας ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο για την αποκάλυψη του σκανδάλου των Panama Papers και κατά πόσο θεωρείτε ότι θέλει και μπορεί να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Ευρώπη. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Υπάρχει μια οδηγία από το 2011. Δεν βρίσκεται σε επαρκές επίπεδο όμως. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση για να υποχρεωθούν οι πολυεθνικές εταιρείες, που είναι η κύρια πηγή του, η μεγαλύτερη πηγή προβλήματος, να δίνουν επιπλέον στοιχεία για τις δραστηριότητές τους. Ναι. Θεωρώ όμως ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα κατά των χωρών που λειτουργούν ως φορολογική παράδειση. Μια καλή ιδέα, παραδείγματος χάρη, θα ήταν να επιβάλλεται κάποιος φόρος σε οποιοδήποτε έμβασμα χρηματικού ποσού κατευθύνεται προς τέτοιες χώρες. Να υπάρξει ένας κατάλογος κρατών τα οποία λειτουργούν ως φορολογική παράδειση και να φορολογηθούν τα εμβάσματα προς τις χώρες αυτές. Αυτό θα λειτουργούσε ήδη ως ένα πολύ ισχυρό αντικίνητρο στην προσπάθεια πολλών και πολυεθνικών επιχειρήσεων
και βαθύπλουτων κρίσεων προερχόμενων από διάφορες χώρες και που ορισμένοι από αυτούς μπορεί να είναι και πολιτικοί, στο να καταφεύγουν σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους και να κρύβουν εκεί τα κεφάλαιά τους. Mm-hmm. Δείχνει πάντως μια συνένεση, θα λέγαμε, και ανοχή το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Μα ακριβώς αυτό είναι η ρίζα του κακού, είναι ότι υπάρχει ανοχή εκ μέρους πολλών κρατών mm-hmm. και τελικώς τα κράτη, δηλαδή οι πολίτες και μάλιστα οι πολίτες που φορολογούνται αγρίως, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουν, είναι εκείνοι που πλήττονται από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή στην ουσία καταλήγουμε σε μια τεραστίου μεγέθους φοροδιαφυγή των κρίσεων, ανθρώπων που έχουν περιουσίες δισεκατομμυρίων δολαρίων, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να ενέχονται ή να μετέχουν και στον πολιτικό βίο διαφόρων χωρών. Είδαμε, ήδη είχαμε παρέτηση πρωθυπουργού. Λοιπόν, φοροδιαφυγή τεραστίας κλίμακος σε βάρος του ανθρώπου της διπλανής πόρτας, δηλαδή των φορολογουμένων με τη μικρή φοροδοτική ικανότητα. Αυτό είναι απαράδεκτο, πρέπει να σταματήσει. Να σας φέρω τώρα στο προσφυγικό. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο δικός σας πρώτος απολογισμός για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μετά την πρώτη εβδομάδα επιστροφών από την Ελλάδα προς την Τουρκία και τις μετεγκαταστάσεις που έχουν γίνει τώρα από την Τουρκία προς ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Θεωρώ πως ο απολογισμός είναι γενικά θετικός, mm-hmm. παρά την συγκίνηση τροποντινά που έχει προκαλέσει το ζήτημα στην ελληνική κοινή γνώμη. Οι ροές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο από την Τουρκία. Έχουν αρχίσει κάποιες επανεισδοχές ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να υποβάλουν καν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Ναι. Επανεισδοχές στην Τουρκία. Άρα το σύστημα, αν και βρίσκεται ακόμα στα πρώτα του στάδια, στα σπάργανα θα λέγαμε, φαίνεται ότι αρχίζει να λειτουργεί. Και αισιοδοξώ ότι εάν παραμείνουμε εδώ, στα σημερινά δηλαδή μεγέθη, το πρόβλημα είναι διαχειρίσιμο από την Ελλάδα, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπάρξει η οικονομική και τεχνική βοήθεια την οποία μας έχουν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι εταίροι. Είναι τα επόμενα σκέλη της ερώτησης. Δηλαδή, τι θα γίνει με τους πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα μας, καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες, κράτη-μέλη, γίνεται και με το σταγονόμετρο. Όπως είναι λογικό, έχουμε ένα τεράστιο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Και το επόμενο είναι αν έχουν εκταμιευθεί καθόλου μέχρι στιγμής κονδύλια προς την Ελλάδα για να διαχειριστεί όλο αυτό. Εκταμιεύονται κονδύλια, mm-hmm. αλλά αυτά πρώτον είναι ανεπαρκή, δεύτερον δεν κατευθύνονται απευθείας στο ελληνικό κράτος, αλλά σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, μερικές εκ των οποίων είναι αξιόπιστες, mm-hmm. κάνουν καλή δουλειά, κάποιες άλλες είναι κάπως αμφίβολες. Εγώ θα προτιμούσα να δω απευθείας χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό βεβαίως θα προϋπέθεται αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως θα ήθελα να δω και περισσότερη τεχνική βοήθεια, υπομορφή δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα βοηθήσουν προερχόμενοι από τους διοικητικούς και άλλους μηχανισμούς των άλλων κρατών μελών και θα βοηθήσουν στην οργάνωση αυτού του πλαισίου υποδοχής των προσφύγων και μεταναστών. Και ως προς τους πρόσφυγες που βρίσκονται ακόμα στα κλειστού κέντρου, στα κλειστού τύπου πια κέντρα φιλοξενίας. Καλά, αυτοί είναι μετανάστες mm-hmm. που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου, οι οποίοι δεν έχουν κάνει καν αιτήσεις για άσυλο ως επιτοπλίστων και οι οποίοι σύμφωνα με βάση τη συμφωνία ναι. μπορούν να επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Θέλω να ελπίζω ότι το σύστημα θα λειτουργήσει. Επαναλαμβάνω, έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί. Έχουν γίνει κάποιες επανεισδοχές στην Τουρκία. Έχουν γίνει και κάποιες μετεγκαταστάσεις σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Το βλέπει ο καθένας. Είναι δύσκολο οι άνθρωποι να αποδεχθούν ότι χάθηκε η ελπίδα τους για να περάσουν στην κεντρική Ευρώπη. Ναι. Και άρα υπάρχουν αυτά τα επεισόδια συνειδημένα. Αλλά πιστεύω ότι θα αποδεχθούν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς οι Σκοπιανοί δεν έχουν κανένα σκοπό να ανοίξουν τα σύνορα στο προβλεπτό μέλλον. Και άρα θα πρέπει να πάνε οι άνθρωποι στα κέντρα υποδοχής και από εκεί να δούμε πώς θα λειτουργήσει και σε ποιο βαθμό το σύστημα μετεγκατάστασης το οποίο προβλέπεται. Βέβαια, σε αυτό που είπατε σχετικά με τα επεισόδια, συμβάλλει και το γεγονός της παραπληροφόρησης, θα λέγαμε, που κάποιοι προμηθεύουν, ας πούμε, με κλαστές πληροφορίες στους πρόσφυγες ότι θα ανοίξουν τα σύνορα
και έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Οπωσδήποτε, και εκεί πρέπει να διερευνηθεί ο ρόλος κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, διότι όπως σας είπα και πριν, δεν είναι όλες υπεράνω πάσης υποψίας. Ωραία. Και να σας φέρω στην επόμενη μας και τελευταία μας ερώτηση για το θέμα της αξιολόγησης. Βλέπετε ότι υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να πάρει κάτι παραπάνω στο θέμα του χρέους εκτός από υποσχέσεις? Βεβαίως υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάτι χειροπιαστό στο θέμα του χρέους και πρέπει να πάρει κάτι χειροπιαστό η χώρα μας στο θέμα του χρέους, αφού βεβαίως κλείσει η αξιολόγηση, που δυστυχώς θα σημαίνει και πάλι οδυνηρά μέτρα. Αλλά πάντως πρέπει να δοθεί μια ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, διότι διαφορετικά η Ελλάδα δεν είναι βιώσιμη ως μακροπρόθεσμη προοπτική στα δημόσια οικονομικά της. Υπάρχουν δηλαδή χρονιές μέσα στη δεκαετία του 2020, όπου οι υποχρεώσεις μας για τόκους και χρεολύσεις είναι τόσο υψηλές, που δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα τις καλύψουμε είτε από πρωτογενή πλεονάσματα του ελληνικού προϋπολογισμού, είτε από δανεισμό από τις κεφαλαίες αγορές. Πρέπει να γίνει από τώρα αυτή η αναδιάρθρωση, για να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση το 2023, παραδείγματος χάρη, να ζητάμε νέο δάνειο και νέο μνημόνιο από τους Ευρωπαίους εταίρους. Και να έχουμε και άλλες προεκτάσεις και επιβαρύνσεις στο στάτους των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που ξέρω ότι είναι ένα θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί πολύ, δηλαδή πώς οι πολιτικές λιτότητας τα έχουν επηρεάσει. Οι πολιτικές λιτότητας πλήττουν τα κοινωνικά ιδίως δικαιώματα των Ελλήνων, και όχι μόνο, αλλά κατεξοχήν των Ελλήνων λόγω της υπερχρέωσης της χώρας μας και της εξάρτησής της από διακρατικό δανεισμό. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Πρέπει να περάσει η χώρα σε μια άλλη τροχιά, σε μια φάση ανάπτυξης, ούτως ώστε να μπορέσουν να επαναρθωθούν οι πολύ σοβαρές αδικίες και παραβιάσεις δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Κύριε Χρυσόγωνε, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στα European Steps. Εγώ ευχαριστώ, και για όσα μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.